Ναι, θα ήθελα να θυμίσω ότι 40 χρόνια στην Ελλάδα δικομματισμός ανεδραιώθηκε και αναπτύχθηκε ανάμεσα στο Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία με τον Τζακωμό ότι δεν πρόκειται να κυβερνήσει ποτέ ο ένας με τον άλλον. Φτάσαμε σε ένα σημείο όμως που κυβέρνησαν μαζί, υλοποίησαν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, συγκυβέρνησαν με το ακροδεξιό Λάος, μετά συγκυβέρνησαν με την αριστερή Δημάρ και έστρωσαν το έδαφος για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει με την ακροδεξιά, με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ. Όχι έτσι. Η κυβέρνηση λοιπόν που θα προκύψει, η κυβέρνηση θα προκύψει, κυρία Στασοπούλου, η κυβέρνηση θα προκύψει στις 8 του Ιούλη και θα είναι βαθιά αντιλαϊκή, γιατί και η ψήφος εμπιστοσύνης ή η ψήφος ανοχής που ομολογεί σήμερα το Κινάλ και διαστόματος του εκπρόσωπού του και γενικά από τις δηλώσεις των στελεχών του κτλ. Δείχνουν ανοχή στη συγκεκριμένη αντιλαϊκή πολιτική. Αντιλαϊκή πολιτική και ο ΣΥΡΙΖΑ λέτε, αντιλαϊκή πολιτική και η Νέα Δημοκρατία. Είναι το ίδιο για το ΚΚΕ αυτοί οι δύο? Σαφώς δεν ταυτίζονται, όμως έχουν στρατηγική συναντήληψη. Να. Αν δείτε τα προγράμματα και των τριών κομμάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα, με διαφορετική μέρα το καθένα, θα δείτε ότι οι διαφορές τους είναι πάρα πολύ μικρές. Κύριε Μαυροκέφαλη, αφορούν βασικά φοροαπαλλαγές και μέτρα για το μεγάλο κεφάλαιο. Και συνέχιση της λιτότητας και των άγριων αντιλαϊκών μέτρων, των ματωμένων πλεονασμάτων, των δεσμεύσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τρόικα μέχρι το 2060. Κρατάω τα ματωμένα πλεονάσματα, κρατάω τις αντιλαϊκές πολιτικές, τα μέτρα, τη λιτότητα κλπ. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Γιατί κατά τη γνώμη σας, αφού ο ελληνικός λαός τους έχει δει όλους μέχρι τώρα, πάμε σε εκλογές, είδαμε και την δεξιά όπως λένε κάποιοι, είδαμε και την αριστερά. Γιατί κατά τη γνώμη σας το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει κερδίσει από όλη αυτήν την ιστορία και μένει σε ένα πολύ συγκεκριμένο ποσοστό όπως το είδαμε και στις ευρωεκλογές? Είπατε και στην αρχή της συζήτησής μας ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Είναι σωστό και εγώ θα έλεγα δεν αφορά μόνο την περίοδο του προεκλογικού αγώνα, τις 7 του Ιουλίου δηλαδή που γίνονται εκλογές, ή ότι είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο από τον Γενάρη, αλλά και το γεγονός ότι ο λαός μας έχει κουραστεί από ανέξοδες υποσχέσεις και ψέματα μιας δεκαετίας, από μια προσπάθεια να θυσιάσει δικαιώματα και καταστήσεις. Γιατί δεν ψηφίζει ΚΚΕ, στο λοιπόν? Όνομα, γιατί κάτω από το βάρος αυτής της επιλογής έχει διαμορφωθεί, κυρία Αναστασοπούλου, ένα πολύ ισχυρό ρεύμα συντηρητισμού στην ελληνική κοινωνία, για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστιες ευθύνες. Αυτό το ρεύμα του συντηρητισμού φέρνει τη Νέα Δημοκρατία. Λέτε ότι σήμερα έπληξε την εικόνα της αριστεράς στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τσαλάκωσε κάθε έννοια της αριστεράς και της πρόοδου. Ταπείνωσε αγωνιστές οι οποίοι τον ακολούθησαν με προσδοκίες, άνθρωποι οι οποίοι είχαν αναφορές στο εργατικό κίνημα, τώρα, είχαν όνειρα και φιλοδοξίες. Τώρα και μπορεί ελπίδες να είστε, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, μπορεί να είστε μαζί στην αντιπολίτευση και να είστε μαζί και στους δρόμους με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε αν θα είμαστε μαζί στους δρόμους για το ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν κατέβαινε στους δρόμους, αυτά που έλεγε το 2012, το 2014 και το 2015, είδαμε τι γίναν όλη την προηγούμενη τετραετία. Δηλαδή, αυτά είναι ζητήματα που ο λαός μας τα έχει δοκιμάσει. Νομίζουμε ότι έχει διαμορφώσει μια πείρα, μπορεί να τα αξιολογήσει. Το ΣΥΡΙΖΑ που κατέβαινε στους δρόμους ήταν και ένα σοκοράφο παντός δίπλα σας, έτσι. Με πολλούς από τους ανθρώπους του ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόμαστε αυτά τα χρόνια, αυτούς τους μήνες, αυτή την περίοδο στους δρόμους μαζί. Και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που μετά ακολούθησαν το δρόμο της ΛΑΕ ή το δρόμο της μιας ανεξάρτητης πολιτικής δράσης, σήμερα είναι και στηρίζουν στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Κύριε Μαυροκέφαλε, βάλτε μια ανωτελή για να κάνουμε ένα μου επιτρέψετε αυτό, γιατί μίλησα και λιγότερο από όλους. Για να δώσω το λόγο και εγώ. Θα έχουμε ξανά την ευκαιρία, έχουμε πολύ χρόνο. Αλλά αυτό το άνοιγμα που εκφράζεται στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ αυτή την περίοδο ακριβώς εκφράζεται, γιατί κράτησε αυτή τη στάση αρχών υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων και δεν μοίρασε ανέξοδες υποσχέσεις για διακυβερνήσεις και κυβερνήσεις οι οποίες χωρίς να κάνουν ανατροπές στο υπάρχον σύστημα, στις δομές του σκληρού καπιταλισμού, θα φέρανε τη λαϊκή ευημερία για τους πολλούς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα για το καλό της χώρας και για να προχωρήσουν συγκεκριμένα μείζωνα ζητήματα που αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα, θα μπορούσε να συνεννοηθεί με έναν τρόπο ή να καθίσει στο τραπέζι να τα συζητήσει? Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που έχει πρόγραμμα για το καλό των εργαζομένων και του λαού. Και το συζητάει με τους εργαζόμενους και το λαό μας κάθε μέρα. Και ανταλλάσσει και κάνει και διαπάλει και φυσικά μέσα στη Βουλή όλα τα προηγούμενα χρόνια, λέει και τις προτάσεις του, να πρέπει να γνωρίζετε φυσικά, φαντάζομαι,
αλλά να το γνωρίζουν και οι ακροατές σας, ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει μια σειρά σχεδίων νόμων και τροπολογιών τα προηγούμενα 4 χρόνια στη Βουλή, όπου η συντριπτική τους πλειοψηφία απορρίφθηκε. Ναι, αλλά επειδή... οι πολίτες εκπροσωπούνται από τα κόμματα στη Βουλή. Ακούστε με λίγο. Γι' αυτό σας ρωτώ αν είστε διατεθειμένοι να συζητήσετε. Γιατί? Γιατί ακούστηκαν εδώ διάφορα. Καταρχήν, η αντιλαϊκή πολιτική, οι νόμοι που υλοποιούνται σήμερα εκπορεύονται από το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο που τα έχουν ψηφίσει όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως, μαζί και ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος έδωσε, τη συγκατάθεσή του με τη συμφωνία της 20 του Φλεβάρη για να συνεχιστεί το δεύτερο μνημόνιο και με πιστολική ψήφο ψήφισε και το τρίτο. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα καταθέτει μία ατζέντα η οποία αφορά τα εργατικά λαϊκά στρώματα, είναι πολύ συγκεκριμένη. Μιλήσατε παράδειγμα για το φορολογικό πριν. Μιλάμε για τις φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα των επενδύσεων κτλ. Για την άνοδο του αφορολόγητου του στα 12.000 για τους εργαζόμενους και το λαό θα μιλήσει κανένας που μιλάει το ΚΚΕ. Για την ουσιαστική μείωση έως κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης θα μιλήσει κανείς που μιλάει το ΚΚΕ. Για την άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751, που είναι πάγιο αίτημα του εργατικού κινήματος εδώ και για δεκαετίες, θα μιλήσει κανείς άλλος εκτός από το ΚΚΕ. Αυτά όμως που είπε ο κύριος Λοβέρδος πριν από λίγο δεν πρέπει επίσης να γίνουν. Αυτή είναι η ατζέντα του ΚΚΕ, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και θα σας πω. Αυτή είναι η ατζέντα του ΚΚΕ. Γι' αυτό λέμε ότι στις εκλογές στις 7 του Ιούλη πρέπει να είναι ένα ισχυρό κουκουέ για την επόμενη μέρα. Τρίτο κόμμα το κουκουέ. Για την όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Ο στόχος αυτός είναι. Όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Ο στόχος που είχαμε θέσει στις ευρωεκλογές ήταν να περάσουμε τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Ένα στόχος ο οποίος κατακτήθηκε. Το κουκουέ δούλεψε πάρα πολύ γι' αυτό. Και... Καλά, εμείς θέλουμε να την περάσουμε τη Χρυσή Αυγή όλοι. Και να μην είναι και στη Βουλή. Όλα τα κόμματα. Και να μην είναι και στη Βουλή. Και αυτό που έχει μισό τσακατό, να την περάσουμε και όλοι. Και μακάρι να μην είναι στη Βουλή. Προφανώς. Δηλαδή, και στην επόμενη εκλογική περίοδο. Λοιπόν. Μια ισχυρή εργατική αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή. Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να εγγυηθεί για να μπει οργανωτής της πάλης του λαού και για να ανοίξει μια σελίδα προοπτικής την επόμενη μέρα που όλα αυτά που λέει το ΚΚΕ, η ατζέντα του, το πρόγραμμά του, οι θέσεις του θα γίνουν πράξη. Και μόνο να σας ρωτήσω κάτι. Θα πάρουμε τώρα, κυρία Σακοράφα. Σας ρωτήσω κάτι όμως, η κυρία Σοπούλου. Αυτά που είπε ο κ. Λοβέρδος για τις αλλαγές στη φορολογία που προωθεί η Νέα Δημοκρατία, διαφωνείτε εσείς? Μα γίνονται ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ και με την ανοχή και τη συμφωνία της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει εθελοντική τη φορολογία για τους εφοπλιστές. Μάλλον λέμε και τώρα, πριν από λίγο ο κύριος Λοβέρδος ανέφερε μια σειρά από μέτρα που έχει στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ξαναλέω, όσον αφορά παράδειγμα για το φορολογικό, η θέση μας είναι αύξηση των φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις. Το ακούσαμε αυτό, κύριε Μαυροκέφαλη, και στα κέρδη των επιχειρηματιών. Και αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 Μάλιστα, ευρώ. Μάλιστα, ύψη του κουκουέ για τον Καραμαλή τώρα. Ο κύριος Μαυροκέφαλος, ελάτε. Δεν έχουμε καμία άποψη για τον Καραμαλή. Τα κόμματα επιστρατεύουν. Για όλη αυτή τη συζήτηση, όχι προφανώς για τη δήλωση του Καραμαλή, κύριε Μαυροκέφαλο. Κοιτάξτε, είναι λογικό τα κόμματα να επιστρατεύουν όλα τους τα χαρτιά για να επιδιώξουν να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όχι μόνο τα κόμματα, αλλά επειδή είναι σημαντικές οι εξελίξεις και στην ευρύτερη περιοχή, παλιούς πολιτικούς επιστρατεύουν όχι μόνο τα κόμματα, αλλά και ο εξωτερικός παράγοντας. Οι Αμερικανοί κτλ. Έβαλαν οι Αμερικανοί τον Καραμαλή να μιλήσει. Είναι η χθεσινή η συνάντηση του Σιμίτη με τον Μπάιατ. Γιατί διακυβεύονται πάρα πολλά στην περιοχή, ξαναλέω, και τα κόμματα πρέπει να εξασφαλίσουν. Τα κόμματα εννοώ αυτά που εμείς ονομάζουμε κόμματα της πλουτοκρατίας. Πρέπει να εξασφαλίσουν να περάσουν μια σειρά αντιλαϊκής και κατά τη γνώμη μας αντιδραστικής συμφωνίας στην ευρύτερη περιοχή. Άρα είναι πιο βαθιά αυτά τα ζητήματα από στενά προεκλογικά κατά τη γνώμη μας και θα τα βρούμε μπροστά μας. Για τα προγράμματα ιδιαίτερα των κομμάτων που διεκδικούν τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, νομίζουμε ότι η ομολογία του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων στην τελευταία του Γενική Συνέλευση ήταν αποκαλυπτική. Το 62% των οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης ήταν το πρόγραμμα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των μέτρων. Με το κεφάλαιο ψήφισε, και ο ΣΥΡΙΖΑ, λέτε. Την ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο το κεφάλαιο το ομολογεί. Δεν χρειάζεται να το πω το εγώ. Ίδιο το φοβάστε, κύριε Μαυροκέφαλε, ότι μπορεί το επόμενο διάστημα να αναγκαστεί η Ελλάδα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για κάποια ζητήματα? Κατά τη γνώμη μας, είναι πολύ πιθανό. Είναι κατά τη γνώμη μας και μια, ίσως είναι και η επίσημη πολιτική των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θυμάστε καλά και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών πριν λίγες μέρες των Ηνωμένων Πολιτειών αναφερόταν στην ανάγκη να υπάρχει αυτοσυγκράτηση από όλα τα μέρη, λες και όλα τα μέρη έχουν την ίδια δράση.
στην Κυπριακή ΑΟΣ και να καθίσουν να τα βρουν. Το θέμα είναι σε ποια βάση να τα βρουν. Οι μεγάλοι παίχτες, αναφέρθηκε προηγουμένως στην περιοχή, είναι οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι. Και μάλιστα η Αμερικάνικη ηγερουσία πέρασε νόμο και με τις ψήφους των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων, με μεγάλη πλειοψηφία, που καθιστούν τους Αμερικανούς ακόμα μεγαλύτερο παίχτη στην περιοχή, προχωράνε σε μεγαλύτερη στρατιωτικοποίηση της περιοχής, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η εξέλιξη, στρατιωτικοποίηση ακόμα περισσότερο της περιοχής. Και φυσικά. Η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει σε αυτό? Η Ελλάδα θα αντικειμενικά τεθεί ανάμεσα, όταν τα βουβάλια τσακώνονται, το γνωρίζετε πολύ καλά, όταν τα βουβάλια τσακώνονται, την πληρώνουν πάντα οι μικρότεροι. Και η Τουρκία, επειδή υπόθηκε, ακριβώς σπρώχνει καταστάσεις και εκβιάζει καταστάσεις για διευθετήσεις, γιατί κατά τη γνώμη μας οι Αμερικάνοι δεν θέλουν να ρίξουν τους Τούρκους στην αγκαλιά της Ρωσίας, και είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις στο επόμενο διάστημα. Έχει συνάντηση ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Τραμπ, ούτως ή άλλως. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν και μάλιστα είναι πάρα πολύ πιθανό. Φανταστείτε τι θα γινόταν χωρίς συμμαχίες, κύριε Μαυροκέφαλα, αν η Ελλάδα ήταν εκτός των συμμαχιών. Είναι γνωστό ότι το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα. Είναι γνωστό ότι εδώ και 45 χρόνια το 40% της Κύπρου είναι υποκατοχή από μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, που η Κύπρος είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι γνωστό ότι στα πλαίσια αυτών των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών που αναπτύχθηκαν, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε μια απαράδεκτη, κατά τη γνώμη μας, συμφωνία, τη συμφωνία των Πρεσπών, που εδραιώνει και ευδιευρύνει την παρουσία των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στην περιοχή και, κατά τη γνώμη μας, οξύνει και τον φασισμό και τον εθνικισμό και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Φοβάστε επεισόδιο στο Αιγαίο, κύριε Μαυροκέφαλε? Φοβόμαστε επεισόδιο. Μπορεί όταν πετάνε αεροπλάνα τόσο κοντά και γίνονται αερομαχίες να πει κανείς ότι είναι ένα σενάριο το οποίο είναι επιστημονικής φαντασίας? Ούτε θέλω να κινδυνολογήσω. Το λέει συχνά πάντως και ο κύριος Κουτσούμπας. Ούτε θέλουμε να κινδυνολογήσουμε. Ο ίδιος θεωρεί υπαρκτό τον κίνδυνο θερμοεπισόδιο. Ούτε θέλουμε να κινδυνολογήσουμε. Ναι. Ούτε όμως θεωρούμε σωστό το κλίμα εφησυχασμού που προσπαθεί να καλλιεργήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Ακούσαμε τώρα και τον κύριο Λοβέρδο. Δεν πρέπει να ανησυχήσει όλη η χώρα τώρα. Όχι, αυτό λέω. Ναι. Ούτε πρέπει να κινδυνολογούμε, όμως ούτε πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση από το πολιτικό σύστημα, πρώτα κύριε από το εργατικό λαϊκό κίνημα. Και θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική βαθύτερης εμπλοκής της Ελλάδας, την οποία φυσικά υπερασπίζονται και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να καταδικαστεί και συγκροτηθεί. Ναι, νομίζουμε ότι ο λαός μας δεν πρέπει να έχει κανένα ενδιαφέρον πόσο θα είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να νοιαστεί να έχει ισχυρό κουκουέ την επόμενη μέρα, δυνατό κουκουέ λοιπόν, για ισχυρή εργατική αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή, για ισχυρούς εργατικούς και λαϊκούς αγώνες και για να ανοίξει επιτέλους η προοπτική της λαϊκής ευημερίας. Μάλιστα. Κύριε Κατσίκη. Τρίτο κόμμα το κουκουέ, έτσι. Όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Αυτό.